Μένουμε στο θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι. Θα το συζητήσουμε τώρα αμέσως με τον κύριο Γιάννη Μακριώτη, που είναι ο συντονιστής της κίνησης Προοδευτικοί Πολίτες. Καλησπέρα σας, κύριε Μακριώτη. Καλώς ήρθατε. Δεν είναι βέβαια μόνο το θέμα αυτό να συζητήσουμε, αλλά θα ξεκινήσουμε με αυτό, διότι πριν από λίγες μέρες είχατε κάνει μια παρέμβαση πάνω σε αυτό το ζήτημα και χαρακτηρίσατε την περιφέρεια αναποτελεσματική στην καταπολέμηση των κουνουπιών και κατά συνέπεια να έχουμε και αυτά τα κρούσματα για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Την χαρακτήρισα αναποτελεσματική, γιατί όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ από τους αρμοδίους της περιφέρειας, υπάρχει ένα τριετές πρόγραμμα, δηλαδή με διαγωνισμό ανατέθησε κάποιον εργολάβο, το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών. Είμαστε στον δεύτερο χρόνο. Και φέτος είναι χειρότερα από πέρυσι. Αναλογικά η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει τα περισσότερα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου και φυσικά ακούσαμε και για νεκρούς. Βεβαίως, οι θάνατοι είναι σε ανθρώπους από τις ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και αυτές έχουν το κύριο πρόβλημα. Αυτό όμως δεν δικαιολογεί την περιφέρεια να επαναλαμβάνει κάθε εβδομάδα στερεότυπα, δηλώσεις και δελτία τύπου ότι είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών. Πρέπει και να αξιολογεί το πρόγραμμά της. Και αυτά που θίξαμε είναι ότι κατά πόσο αυτό το πρόγραμμα είναι ικανό, είναι αναγκαίο, δηλαδή και σε έκθεση άκουσα προηγουμένως πόσα στρέμματα έχουν μέχρι στιγμής ραντιστεί, σε πώς έχει επέμβει. Είναι πάρα πολύ λίγη η έκταση. Η Κεντρική Μακεδονία έχει πάρα πολλά νερά, έχει ρίζια, έχει κανάλια, έχει ποτάμια. 300.000 στρέμματα. Πάρα πολύ λίγα σαν έκταση. Βεβαίως η βασική αρμοδιότητα είναι της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ο κάθε δήμος στον δικό του εσωτερικό χώρο, δηλαδή στον πολυδομικό του ιστό, πρέπει να κάνει ειδικούς στοχευμένους ψεκασμούς. Δεν το βλέπω και από πολλούς δήμους να κάνουν κάτι ανάλογο και τα παράπονα για το φαινόμενο που έχει ενταθεί είναι πάρα πολλά και από όλη την Κεντρική Μακεδονία και από όλους τους δήμους και φυσικά πολύ έντονο στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ προβληματική η δυτική πλευρά της πόλης, όπου υπάρχουν πολλά νερά, υπάρχουν πολλές, θα έλεγα, πηγές μόλυνσης. Άλλωστε, προχθές είχαμε και μια σύγκρουση ανάμεσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, τον κύριο Φάμελο, και στην περιφέρεια, τον κύριο Τζιτζικώστα, για το ποιος ευθύνεται για την αποκατάσταση των ζημιών που έγιναν από την κατασκευή ενός έργου του κόμβου κάπου 16, που ο εργολάβος κατέστρεψε τον συντετήριο κόμβο εκεί και χύνονται τα λίμματα. Αυτά όλα, όπως και στον κόμβο 3 στο Δέντρο Πόταμο, που έχει επέμβει και ο εισαγγελέας, αυτά όλα δημιουργούν εστίες μόλυνσης και βεβαίως συγκέντρωσης κουνουπιών και που πολλαπλασιάζονται με πολύ πιο μεγάλη ευκολία. Λοιπόν, ένα πρόγραμμα αξιολογείται από την επιτυχία του. Αν κάθε πέρυσι είναι και καλύτερα, τότε αυτό δεν είναι αποτελεσματικό πρόγραμμα. Άρα λοιπόν πρέπει η περιφέρεια να κάνει την αυτοκριτική της, να επανασχεδιάσει το πρόγραμμά της μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση για να είναι πιο αποτελεσματική. Το πρόβλημα είναι μεγάλο, έντονο και όπως ανακοίνωσε και το Κελπνό, οι επόμενες δύο εβδομάδες θα έχουμε όξυνση του φαινομένου. Ναι, θα έχουμε και άλλα κρούσματα, διότι σε αυτό βεβαίως βοήθησαν και οι καιρικές συνθήκες οι οποίες επικράτησαν στην αρχή του καλοκαιριού. Άρα και εκεί λέτε ότι δεν έγινε σωστή εκτίμηση το πώς έπρεπε να γίνει και όταν να δουλέψει το πρόγραμμα. Όταν γίνεται ένα πρόγραμμα, λαμβάνεις υπόψη σου και τις καιρικές συνθήκες. Δεν το κάνεις δηλαδή για συνθήκες εργαστηρίου. Το κάνει σε πραγματικές συνθήκες. Παίρνοντας υπόψη, θα έχεις και βροχές, θα έχεις και υψηλές θερμοκρασίες, θα έχεις και πιθανότητα κάποιες στιγμές χαμηλές εντάσεις ανέμων. Όπως αντίστοιχα, κάνεις και τα προγράμματα αντιπλημμυρικής προστασίας, αντιπυρικής προστασίας. Όλα αυτά τα προγράμματα γίνονται σε φυσικές συνθήκες. Έχουν στατιστικά δεδομένα οι υπηρεσίες όταν σχεδιάζουν τα προγράμματα και όταν κάνουν τα τεύχη δημοπράτηση και όταν πληρώνουν. Πληρώνουν από τους φόρους του ελληνικού λαού, τους ιδιώτες εργολάβους. Αν λοιπόν δεν υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός, ο πολύ συγκεκριμένος και στοχευμένος, τότε δεν έχουμε αποτέλεσμα. Και απλώς παταλάμε πόρους και ταλαιπωρείται ο κόσμος. Να αφήσουμε τώρα αυτό το θέμα, κύριε Μακριώτη, και να έρθουμε στην κίνησή σας, στην κίνηση Προοδευτικοί Πολίτες για την ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία έχετε ανακοινώσει ότι θα κατέβει στις εκλογές για την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Και βεβαίως εδώ το ερώτημα είναι ότι η περιφέρεια αυτή, η δικιά μας, η Κεντρική Μακεδονία, είναι πρωταθλήτρια στην απορρόφηση των κονδυλίων. Εσείς ποιο είναι το ζήτημα που εντοπίζετε ότι δεν πάει καλά στην περιφέρεια όσον αφορά αυτό το θέμα? Πρώτα να πω για την κίνηση, η οποία έχει ξεκινήσει αμέσως μετά τις εκλογές του 2014.
Είναι ένα δίκτυο ανθρώπων σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, στον χώρο το δημοκρατικό και τον προοδευτικό. Δεν έχει κομματικές νταμπέλες και χαρακτηριστικά. Και έχει τρεις στόχους. Ο πρώτος είναι να διατυπώνει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας. Mm-hmm. Και αυτό το κάνουμε κατά κόρον. Προχθές ήμασταν στη συνάντηση με την κυρία Κόλια, την Υφυπουργό Μακεδονίας Τράκης, μια μέρα πριν τον ανασχηματισμό και διατυπώσαμε μια πολύ συγκεκριμένη και τεκμηριώδη πρόταση για την αξιοποίηση στο παλατάκι της Καλαμαριάς. Γιατί μετακινείται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για να το ακριβώς πούμε, διότι σήμερα γιατί είναι. Γιατί δεν μπορεί να καταραίει η δημόσια περιουσία σε πολλές περιοχές της πόλης, είναι να πουλιέται πάρα πολύ φθηνά, να μην αξιοποιείται για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Το δεύτερο είναι να ασκούμε έλεγχο και κριτική στην διοίκηση της περιφέρειας, γιατί είναι πλημελής, είναι αναποτελεσματική. Περιγράψαμε προηγουμένως ένα ειδικό πολύ κρίσιμο και οξυμένο θέμα, όπως είναι το θέμα των κουνουπιών. Και φυσικά να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις μιας μεγάλης προγραμματικής, κοινωνικής και πολιτικής συμμαχίας για να διεκδικήσει τις επόμενες εκλογές τη διοίκηση της περιφέρειας. Τώρα, όσον αφορά αυτό που θίξατε, δεν υπάρχει πιο μεγάλο ψέμα από αυτό που λέει συνεχώς ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ότι είναι πρώτος σε απορροφήσεις. Θα σας το πω πάρα πολύ γρήγορα με νούμερα. Σημειώνω ότι ο κάθε Περιφερειάρχης λέει ακριβώς τα ίδια για την περιφέρειά του. Mm-hmm. Αν ακούσετε και τον κύριο Μπακογιάννη, λέει τα ίδια, ο κύριο Αρνατάκη τα ίδια, κυρία Δούρου τα ίδια, δεν υπάρχει Περιφερειάρχης, γιατί όλοι έχουν τα τοπικά και περιφερειακά ακροατήρια. Και επειδή και μεταξύ τους τώρα δεν είναι κατηγορία ένας τον άλλον, κάνει ο καθένας λοιπόν τη δική του προπαγάνδα ανεξαρτή του κόμματος και χρώματος. Δεν ισχύει δηλαδή αυτό. Δεν υπάρχει, θα σας το αποδείξω αμέσως. Το πρόγραμμα, το τέταρτο κοινωνικό πλαίσιο στήριξης που ξεκίνησε το 2007-2013 και ολοκληρώθηκε στις απορροφήσεις το 2015, ήταν 1.400 εκατομμύρια ευρώ. Το πιο μεγάλο πρόγραμμα, ο τέταρτος δημόσιος φορέας στη χώρα μετά από τρία υπουργεία, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η Περιφέρεια Αττικής έχει πολύ πιο λίγους πόρους. Από το πρόγραμμα αυτό, ο ίδιος ο Περιφερειάρχης ανακοινώνει ότι απορρόφησε μέχρι το 2015 780 περίπου εκατομμύρια. Δηλαδή περίπου το 50% έχει χαθεί. Mm-hmm. Πώς έχει χαθεί? Διότι δεν μπόρεσε να αναπτύξει δραστηριότητες, να απορροφήσει αναπτυξιακά τους πόρους και η κεντρική κυβέρνηση, αυτό έγινε και με τις άλλες περιφέρειες, δεν έγινε μόνο με τη δική μας περιφέρεια, αλλά η περιφέρεια και η δική μας έχει απώλεια περίπου 600-700 εκατομμυρίων από το προηγούμενο πρόγραμμα. Έρχομαι τώρα να προσθέσω και κάτι ακόμα. Λέει ο Περιφερειάρχης ότι τα 780 περίπου εκατομμύρια είναι πρωταθλητής. Πράγματι, γιατί η δική μας περιφέρεια είναι η πιο μεγάλη. Στο λεκανοπέδιο της Αττικής, που είναι η περιφέρεια, έχει πολύ λιγότερους πόρους, γιατί και κάνει έργα και τα κεντρικά υπουργεία κάνουν έργα και προγράμματα. Mm-hmm. Και δεν έχει την έκταση και τα θέματα που έχει η Κεντρική Μακεδονία. Ο νομός Αττικής, που είναι η περιφέρεια Αττικής. Με αυτή την έννοια, σε απόλυτους αριθμούς, πράγματι έτσι είναι. Γιατί είμαστε η πιο μεγάλη περιφέρεια και πληθυσμιακά. Άρα είναι λογικό να έχουμε. Είναι λογικό. Έρχομαι όμως τώρα. Είναι 780 εκατομμύρια? Δεν είναι. Διότι τα 200 εκατομμύρια από τα 780 πρέπει να αφαιρεθούν. Είναι χρήματα που τα πήρανε οι κεντρικοί φορείς, οι φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, δηλαδή η Εγνατία και η Αττικό Μετρό, και με τα χρήματα αυτά κατασκευάζεται, χρηματοδοτήθηκε η κατασκευή του μετρό και της κεντρικής γραμμής Θεσσαλονίκης και της γραμμής Καλαμαριάς. Όποιος θέλει μπορεί να δει τις πινακίδες του μετρό και εδώ και στην Καλαμαριά γράφει χρηματοδότηση πρώτης φάσης ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2007-2013 και λέει το ποσό 81 εκατομμύρια και κάτι για την κεντρική γραμμή, πάντα για το μετρό, 31-30-700 για τη γραμμή της Καλαμαριάς. Αυτά πρέπει να αφαιρεθούν. Διότι αυτά πηγαίνουν στην κεντρική κυβέρνηση, που όφιλε η κεντρική κυβέρνηση να βάζει τα χρήματα αυτά, διότι είναι έργα της κεντρικής κυβέρνησης, και επειδή δεν τα απορροφάει η κεντρική Μακεδονία, για να μην χαθούν, βεβαίως επενδύονται στην κεντρική Μακεδονία, αλλά αυτά τα χρήματα χάνονται από άλλες αναπτυξιακές δραστηριότητες. Δεύτερον, αν δείτε τις πινακίδες, πάντα μιλώ, για τους κόμβους της δυτικής περιφερειακής. Οι οποίοι δημοπρατήθηκαν και αυτοί, όπως και το μετρό της Καλαμαριάς, δημοπρατήθηκαν στην δική μας θητεία. Όταν ήμουν εγώ στο Υπουργείο Υποδομών, 2010-2011. Είναι 86 εκατομμύρια οι κόμβοι. Είναι, τους κατασκευάζει η Εγνατία, αλλά με πόρους περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Γιατί ακριβώς η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν μπόρεσε να τους απορροφήσει. Άρα, αν αφαιρέσουμε αυτά τα 200 περίπου εκατομμύρια, γίνεται τελευταία και σε απόλυτους αριθμούς, παρότι είναι η πιο μεγάλη περιφέρεια και έχει τους πιο μεγάλους πόρους. Αυτή είναι η απλή αλήθεια. Με αριθμούς. Και ξαναλέω, οι πινακίδες του μετρό και των κόμβων της περιφερειακής, όποιος θέλει μπορεί να τις δει και θα με επιβεβαιώσει αμέσως. Αυτό βέβαια, επειδή υπάρχει μια επανάληψη μιας προπαγάνδας, μιας προβολής,
από την πλευρά της περιφέρειας. Δεν υπάρχει ο αντίλογος. Δυστυχώς ο κόσμος είναι σε μια απόλυτη απογοήτευση και παρέτηση. Δέχεται παθητικά ό,τι ακούει και έτσι δημιουργείται η ψευδαίσθηση. Τι πράγματι. Αφού το λέει, έτσι είναι. Και αφού κανένας δεν του λέει ότι δεν είναι αυτή η πραγματικότητα, άρα μας μένει αυτή η εντύπωση. Κλείνω λοιπόν λέγοντας ότι τα ίδια ακριβώς λένε όλοι οι περιφερειάρχες. Τέλος, για το τρέχον κοινοτικό πλαίσιο, που είναι το πέμπτο, αυτό έχει 1,80 δισεκατομμύρια. Γιατί είναι μικρότερο πανελλαδικά, είναι μικρότερο και στην Κεντρική Μακεδονία. Οφείλω να σας πω ότι μέχρι τώρα από το πρόγραμμα αυτό, και έχουμε ξεπεράσει το 65-70% του συμβατικού χρόνου, τελειώνει το πρόγραμμα. Σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρω τον κύριο Τζικώστα και τη διοίκησή του και υλοποιείται. Από αυτό το πρόγραμμα έχουν απορροφηθεί περίπου 250 εκατομμύρια. Έχουν απορροφηθεί. Και εξ αυτών τα περισσότερα είναι για τα έργα ουρές, όπως λέγονται, της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου, τα οποία δημοπρατήθηκαν ή ξεκίνησαν το 2010 και 2011, πριν αναλάβει δηλαδή η αιρετή περιφέρεια, την κρατική περιφέρεια, και λόγω αδυναμίας, να μην δώσω άλλους χαρακτηρισμούς, έλλειψης ικανότητας και άλλων διαχειριστικών προβλημάτων, που δεν είναι τη στιγμή να ανοίξουμε τα θέματα αυτά, δεν απορροφήθηκαν οι πόροι, είναι εκείνα που είπα τα χρήματα που γύρισαν στην κεντρική κυβέρνηση και χρηματοδοτήθηκαν έργα σε όλη την Ελλάδα. Και έτσι, περίπου το 50-60% του τρέχοντος κοινοτικού πλαισίου θα πάνε σε έργα της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου. Άρα λοιπόν, αυτή η προγραμματική περίοδος δεν θα έχει επένδυση ούτε το 50% του τρέχοντος προγράμματος. Αυτά για να ξέρουμε. Δηλαδή, ενώ οι πόροι υπάρχουν, είναι διασφαλισμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κεντρικές κυβερνήσεις για τις περιφέρειες και ειδικά για την δική μας περιφέρεια, δεν αξιοποιούνται, χάνονται με τον ένα ή άλλο τρόπο. Και απλώς υπάρχει προπαγάνδα των αριθμών. Mm-hmm. Και τέλος θα πω, έχει διαπιστώσει κανένας κάποια διαφορά όσον αφορά την ανάπτυξη, όσον αφορά την απασχόληση, κάποιο δηλαδή πρακτικό αποτύπωμα της αναπτυξιακής παρέμβασης με τόσα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια πόρων στην Κεντρική Μακεδονία, γιατί υπάρχουν και οι πόροι της κεντρικής κυβέρνησης. Όχι τώρα, και χθες, και σήμερα και αύριο. Δεν υπάρχει. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το ξέρουν όλοι, είναι η κατεξοχήν περιφέρεια της ιδιωτικής οικονομίας και της εξωστρέφειας. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι το καλύτερο παράδειγμα. Τα 400 περίπου χιλιάδες TEU, containers, που περνούν για εξαγωγές και εισαγωγές, είναι κατά 92% για εξαγωγές και εισαγωγές. Και είναι προϊόντα που παράγονται και εξάγονται στην Κεντρική Μακεδονία ή εισάγονται για την Κεντρική Μακεδονία. Το λιμάνι του Πειραιά, από το λιμάνι του Πειραιά περνάνε 3,5 δισεκατομμύρια κοντέινερ σε αυτή τη στιγμή λόγω της Κόσκο. Το 90%, το 85-90% είναι μεταφόρτος για το λιμάνι της Σμύρνης, Κωνσταντινούπολης, της Νάπολης, της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι δηλαδή προϊόντα που εξάγονται από το λιμάνι της Πειραιά. Άρα λοιπόν το δικό μας λιμάνι αποτυπώνει τον δυναμισμό και δυστυχώς αυτή η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας που έχει και πρωτογενή ισχυρό τομέα και δευτερογενή αλλά και υπηρεσίες δεν υποστηρίζεται από τις δημόσιες πολιτικές και από τους κοινοτικούς πόρους για να είμαστε παραγωγοί. Οφείλω να πω όμως ότι δεν είναι όλα ευθύνες της περιφέρειας, είναι ευθύνες και των κεντρικών κυβερνήσεων και διαχρονικές, δηλαδή και των δικών μας κυβερνήσεων, και διαχρονικές ευθύνες και φυσικά της τοπικής αυτοδιοίκησης των παραγωγικών τάξεων. Διότι ο καθένας κοιτάει το μικρό κοσμό του, το δικό του μικρό συντεχνιακό συμφέρον, το δικό του μικρό κομματικό ή προσωπικό και δεν κοιτάμε τους συλλογικούς στόχους της πόλης και της περιφέρειάς μας. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ένα όραμα και μια στράτευση με γνώση, άποψη και τεχνοκρατική και πολιτική για να χτίσεις επιτέλους πάνω στις προϋποθέσεις και τα μεγάλα πλεονεκτήματα που έχει η περιφέρειά μας, τη μεγάλη ανάπτυξή της, για να δημιουργηθούν και θέσεις απασχόλησης, για να μπορεί να βρει και δουλειά αυτό το επιστημονικό δυναμικό που βγαίνει από τα πανεπιστήμια, από τα τεχνολογικά ιδρύματα της πόλης μας που είναι τόσο πλούσιο. Κύριε Μαγκριώτη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία. Και εγώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δώσατε να πούμε όλα αυτά τα πράγματα.